Καλησπέρα. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους οργανωτές αυτού του συνεδρίου και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα, τα εγκυβελτικά έργα. Τα εγκυβελτικά έργα τα οποία έχουν αλλάξει τις συνθήκες της γεωργίας σε μεγάλες περιοχές. Είναι έργα στα οποία χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες νερού. Να έχετε υπόψη ότι στη γεωργία πηγαίνει, το ξέρουμε, 80-85% του νερού που χρησιμοποιούμε. Μιλάμε για 12 φορές η λίμνη πλαστήρα κάθε χρόνο πηγαίνει στη γεωργία. Τα έργα αυτά, δυστυχώς, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν μεγάλα προβλήματα, γι' αυτό υπάρχει ανάγκη και να τα ανατάξουμε και να τα εξυγχρονίσουμε και στα καινούργια έργα που θα φτιάξουμε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα για τη διαχείριση. Πρέπει να την κάνουμε τη διαχείριση με έναν βιώσιμο και ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε να αφήσουμε και στα παιδιά μας και στα δυσέγγονά μας το περιβάλλον σε ίδια κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν όπως πραγματικά τους αξίζει και όχι σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Δηλαδή, κοινώς να μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε το σημαντικό αυτό φυσικό πόρο με ληστρικό τρόπο. Τα προβλήματα των εγκυβελτικών έργων είναι πολλά. Καταρχάς, έχουμε αστοχίες στο σχεδιασμό, όπως και προβληματική διαχείριση. Να έχετε υπόψη ότι ο σχεδιασμός των εγκυβελτικών έργων είναι πεπαλαιωμένος. Όπως σχεδιάζαμε το 60 και το 70, έτσι συνεχίζουμε και σχεδιάζουμε σήμερα. Φυσικά, κάποια πράγματα αλλάξανε. Δεν σχεδιάζουμε το χέρι, σχεδιάζουμε με AutoCAD ή έχουμε κάποια μοντέλα εξάτμιση διαπνοής πιο εξελιγμένα. Αλλά η βασική προσέγγιση είναι η ίδια και θα αναφερθώ στη συνέχεια. Όσον αφορά για την προβληματική διαχείριση, έχουμε υπερκατανάλωση ύδατος και ενέργειας, θα σας δείξω κάποια παραδείγματα, υπεράντληση και προβλήματα υφαλμύρωσης. Να έχετε υπόψη σας, στα εγκυβελτικά έργα δεν είναι μόνο τα συλλογικά έργα, τα συλλογικά δίκτυα, είναι και οι γεωτρήσεις. Εντάξει, όλο αυτό είναι εγκυβελτικά έργα βάσει της νομοθεσίας. Έχουμε λοιπόν υπεράντληση. Είναι υπεράντληση και τελικά η υφαλμύρωση η οποία προκύπτει είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργεί η γεωργία. Έχουμε φυσικά τα φυτοφάρμακα, ζανιοκτώνα κτλ. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα από τη γεωργία είναι η υφαλμύρωση. Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ακτογραμμή, κάπου 15.500 χιλιόμετρα, όταν η Γαλλία, μια χώρα πολύ μεγαλύτερη από εμάς, έχει 4.500 χιλιόμετρα. Και αυτό που οδηγεί να έχουμε πολύ συχνά τη θάλασσα κοντά μας. Αντλούμε, υπεραντλούμε, έχουμε και τις παράνομες γεωτρήσεις, έχουμε και ανεξέλεγκτη άντληση, τελικά έχουμε το πρόβλημα της υφαλμύρωσης. Έχουμε επίσης προβλήματα όπως την υποστελέχωση, οι οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα έργα, οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, οι γενικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, είναι υποστελεχωμένοι. Έχουμε έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, ελλειπή συντήρηση. Η συντήρηση είναι πάντα επισκευαστική και ποτέ προληπτική και επιπαλαιωμένος εξοπλισμός. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για το σχεδιασμό. Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των αρδευτικών αναγκών κατά τη φάση μελέτης δεν είναι ιδέουσα. Οι μελετητές δεν έρχονται σε επαφή με τους μελλοντικούς χρήστες στο βαθμό που είναι αναγκαίος. Παίρνουμε στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες, αλλά πραγματικά επαφή με τον μελλοντικό χρήστη, να τον κάνουμε μέτοχο της όλης προσπάθειας, δεν το κάνουμε. Ενώ σε άλλες χώρες γίνεται και έχουν δείξει στην πράξη ότι είναι αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν ο μελετητής πρακτικά σχεδιάζει χωρίς να ξέρει τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη, των χρηστών. Επίσης, κάνουμε σχεδιασμό για έναν χρονικό ορίζοντα, 30-40 χρόνια,
που θα είναι η διάρκεια ζωής του έργου, που πρακτικά είναι αδύνατο να εκτιμήσεις πώς θα πάει η γεωργία σε μια περιοχή και πώς θα πάει και η αρδευόμενη γεωργία μετά από τόσα χρόνια. Αυτό, όπως θα δείτε, με ένα παράδειγμα που θα σας δώσω, οδηγεί σε μεγάλες αστοχίες. Εδώ έχουμε το παράδειγμα από το δίκτυο ποινιού Ηλίας. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70, λειτουργήσε το 1980 και βάσει της μελέτης είχαμε κάποια εκτίμηση μετά από 10 χρόνια ποιες θα είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις, ποιες θα είναι οι καλλιέργειες και βλέπετε καταρχάς η αρδευόμενη έκταση. Υπάρχει κάποιο pointer που να μπορώ να δείχνω. Αυτό, οκ. Okay. Βλέπουμε λοιπόν, δεν βλέπω τόσο άλλο, εδώ κάτι να δείχνει. Τέλος πάντων, βλέπετε ας πούμε την αρδευόμενη έκταση εδώ, είναι η μισή από αυτή η οποία είχε εκτιμήσει η μελέτη. Η μελέτη έλεγε θα αρδεύουμε το 90.236.000 στρέμματα, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι το 95 αρδευόταν 123.000. Βλέπουμε επίσης τεράστιες διαφορές όσον αφορά κάποιες καλλιέργειες. Τον αραβόστο, στη δεύτερη γραμμή βλέπετε, προβλέπαμε 7.800 στρέμματα η μελέτη, βρήκαμε 62.000 στρέμματα. Τα χέρσα, η μελέτη έλεγε 0, βρήκαμε 60.000 στρέμματα χέρσα. Λοιπόν, γιατί ήταν αυτές οι αστοχίες, οι μελετητές δεν είναι αρκαλοί? Όχι, είναι ο τρόπος προσέγγισης. Και εμείς να τα κάνουμε, και εγώ να το έκανα, πολύ πιθανό να αστοχούσα. Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία, στην οποία ήμουν χρόνια και δούλευα πάνω σε τέτοιους οργανισμούς και πάνω σε τέτοια δίκτυα, έχουν αποδεχθεί εδώ και χρόνια, δεκαετίες, ότι αυτή η προσέγγιση είναι αναποτελεσματική. Δεν μπορεί να κάνει αυτή την πρόβλεψη. Τι σου λένε λοιπόν οι μελετητές? Θα σου προβλέψω για κοντινούς ορίζοντες. 0-5 χρόνια, 5-10, 10-15, για μια 15 ετία. Θα προβλέψω πώς θα πάει η εξέλιξη, θα φτιάξω ένα δίκτυο το οποίο θα έχει ικανότητα ενίσχυσης, θα το παρακολουθώ και όπως θα εξελίσσεται η ζήτηση, θα το ενισχύω και θα το προσαρμόζω στη ζήτηση. Έτσι λοιπόν δεν θα έχω μια επένδυση που θα είναι για 250.000 στρέμματα και να αρδεύει τα μισά μετά από κάποιες δεκαετίες. Λοιπόν, αυτή όμως η προσέγγιση αλλάζει όλο το σκηνικό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις έναν οργανισμό με επιτελείο κατάλληλο να παρακολουθεί το έργο και να έγκαιρα να βλέπει τα σημάδια αδυναμίας, να τα εντοπίζει και να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες και αναγκαίες μελέτες και επεμβάσεις προκειμένου να προσαρμόζει το έργο στην εξέλιξη. Έτσι λοιπόν αναγκαστική συστηματική παρακολούθηση των έργων και προοδευτικής ενίσχυσης και φυσικά ανάγκη ανάταξης και εξυγχρονισμού. Εδώ σας δείχνω ένα διάγραμμα σαν εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης του έργου. Δεν το δείχνω για να κάνω μάθημα τώρα πάνω σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά για να δούμε ότι υπάρχουν εργαλεία χρήσιμα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, παρά μόνο σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών, σε ρουτίνας διαχείριση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, ενώ αυτά είναι εργαλεία τα οποία υπάρχουν δεκαετίες. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα σύνθετο διάγραμμα όπου είναι οι τρεις συνιστώσεις του έργου. Εδώ βλέπουμε τη ζήτηση, είναι παροχή στην κεφαλή του έργου. Συχνότητα εμφάνιση των παροχών και εδώ βλέπουμε την ζήτηση. Η ζήτηση είναι όλη την καλλιεργική περίοδο και την περίοδο εθνής. Πάνω, οι καμπύλες αυτές που βλέπετε, η μπλε, είναι το δίκτυο των αγωγών. Λέγονται χαρακτηριστικές καμπύλες με δείκτες. Για όσους ξέρουν από υδραυλικά έργα, είναι παράγωγες των κλασικών χαρακτηριστικών καμπύλων. Και υπάρχουν και οι τρεις καμπύλες εκεί, οι πορτοκαλί χρώμα όπως είναι, τέσσερις μάλλον, που είναι το έργο κεφαλής. Ένα τέτοιο σύνθετο διάγραμμα είναι πολύ χρήσιμο και στο σχεδιασμό και στην ανάλυση του έργου. Μπορείς να εντοπίσεις προβλήματα και να μετά να κάνεις τις κατάλληλες επεμβάσεις είτε στο δίκτυο, είτε στο έργο κεφαλής, είτε και στα δύο μαζί προκειμένου να αντιμετωπίσεις προβλήματα.
Τέτοια εργαλεία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Υπερκατανάλωση του ύδατος, ελλιπή συντήρηση, μη ορθή μέθοδος τιμολόγησης, τις περισσότερες φορές πηγαίνουμε με την έκταση να πληρώνει οι αγρότες, έλλειψη τεχνικής βοήθειας. Οι αγρότες είναι μόνοι τους. Δεν έχουν καθοδήγηση, δεν έχουν και έλεγχο. Μπορεί να πάρει ο καθένας οποιοδήποτε αρδευτικό εξοπλισμό, να το βάλει σε ένα δίκτυο που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τις προδιαγραφές του και να αρχίσει μετά να πειράζει το δίκτυο, να το αποδιοργανώνει, βγάζει περιοριστές παροχής, ρυθμιστές πίεσης και διαλύει το δίκτυο. Λοιπόν, η κατανάλωση ύδατος και ενέργειας, βλέπετε, έχει μεγάλες διαφορές. Είναι μια απογραφή που κάναμε κάτω στο δίκτυο στην Ηλία, πράγμα το οποίο οδηγεί και σε διαφορετικές μεγάλες κατανάλωσεις στην ενέργεια. Στα ιδιωτικά δίκτυα τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκεί δεν αντλούμε πολύ. Αντλούμε όσο χρειάζεται η καλλιέργειά μας, γιατί εκεί πληρώνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν πολλές παράνομες γεωτρήσεις, είπαμε το πρόβλημα της υπεράντλησης. Τώρα, για να κάνεις όλα αυτά και να τα λειτουργείς σωστά, πρέπει να έχεις στελέχη, να έχεις προσωπικό. Εδώ βλέπετε, έκανα μια απογραφή το τι υπάρχει στους διάφορους ΓΟΕΒ, Γενικούς Οργανισμούς Εγγύων Βελτιώσεων, ανά την Ελλάδα. Βλέπετε, ας πούμε, Ορεστιάδα, 350.000 στρέμματα, ένας μηχανολόγος. Το ίδιο και στον ποινιό Αλφείο κάτω στην Ηλία. Παιδιάδα της Άρτας, κανείς. Στην Καλαμάτα, Παμίσου, στα Γιάννενα, ένας γεωπόνος που είναι η πρόεδρος. Δεν μπορείς να διαχειριστείς έτσι έργα. Είναι μη σοβαρό το να συζητάμε για διαχείριση έργων με τέτοιο προσωπικό, τα οποία πολλές φορές δεν είναι και εξειδικευμένα. Λοιπόν, και επίσης όταν κάνουμε ανάταξη, εξυγχρονισμό, να κάνουμε πετυχημένο, γιατί αν κάνουμε αποτυχημένο, όπως σας δείξω ένα παράδειγμα, στην ουσία γυρίζουμε πολύ πίσω. Εδώ έγινε ένας εξυγχρονισμός κάτω στην Ηλία, απέτυχε, ακούν οι αγρότες για εξυγχρονισμό και τρέχουνε. Αυτές είναι οι υδροληψίες, οι οποίες έπρεπε να ζήσουν 20 χρόνια πάνω στο έργο και στα 8 μήνες κατεστράφησαν. Γιατί ανοίξανε το έργο, ανοίξανε το δίκτυο, πέσανε χαλίκια, τα χαλίκια περάσανε μέσα στις υδροληψίες και τους καταστρέψανε. Τέτοιου είδους, τέτοιου επίπεδου εξυγχρονισμό, καλύτερα να μην τον κάνουμε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Να βελτιώσουμε τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση των συλλογικών έργων, τεχνική υποστήριξη των αγροτών, μελέτη και προγραμματισμό συμπληρωματικών έργων, εμπορική, διοικητική και οικονομική διαχείριση. Απαιτούμενα μέτρα. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πεπαλαιωμένο. Πρέπει να το εξελίξουμε. Δημιουργία οργανισμών που θα διασφαλίσουν αποτελεσματική διαχείριση του αρδευτικού νερού. Αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί που σας έδειξα προηγουμένως δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν τα έργα. Δεν έχουν επιτελείο. Χωρίς εξειδικευμένους επιστήμονες μπορούν να διαχειριστούμε έργα. Ανάταξη και εξυγχρονισμός των υφισταμένων έργων και προγραμματισμός νέων. Αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των αγροτών. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μόνοι τους. Μόνο εκπρόσωποι από εταιρείες αρδευτικού εξοπλισμού είναι σύμβουλοι. Μα δεν μπορεί να έχει αυτούς τους συμβούλους. Πρέπει μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς που θα διαχείριζονται έργα να υπάρχουν γραφεία άρδευσης, που θα τους καθοδηγούν πώς να αρδεύσουν, τι εξοπλισμό να χρησιμοποιήσουν και να τους απαγορεύουν επίσης να χρησιμοποιούν εξοπλισμό μη κατάλληλο και μη πιστοποιημένο. Να μην μπω στις αναλυτικές προτάσεις, αλλά για τη συζήτηση θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπουμε νέες τεχνολογίες μέτρησης κατανάλωσης, όπως είναι με κάρτες, που βελτιώσαν, αυτό είναι η φωτογραφία από τον Μπάρι της Ιταλίας, οδήγησαν σε 20% μείωση κατανάλωσης. Εμείς είχαμε βάλει στα Σέρβια 700 υδροληψίες. Είχαν οδηγήσει σε μια μείωση 40%. Και όταν πήγα στο Υπουργείο να ρωτήσω τι γίνεται με εκείνο το project πάνω στα Σέρβια, λέει, ξέρετε, οι υδροληψίες φάνηκαν αναξιόπιστες, υπήρξε μια αντιδικία με την εταιρεία η οποία τις είχε προμηθεύσει και τις ξαναβγάλαμε. Δεν γίνονται έτσι. Όταν κάνουμε κάτι τέτοιες προσπάθειες, πρέπει να είναι σοβαρές οι προσπάθειες αυτές, γιατί αλλιώς ο κόσμος αύριο θα μας γυρίσει την πλάτη στις προτάσεις που κάνουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ.